Αλλάζει και αντιμετώπιση και διαχείριση. Πάμε να δούμε όμω τι μπορούμε να περιμένουμε μέσα στα επόμενα χρόνια με βάση τα σημερινά δεδομένα που έχουμε ενώπιον μα. Μαζί μα είναι ο ερευνητή για τι κλιματικέ αλλαγέ του Ινστιτούτου Κύπρου, ο Dr. ο Γιώργο Ζήτη. Καλώ ορίσατε. Γεια σα, καλημέρα σα. Λοιπόν, κύριε Ζήτη, θέλουμε να δούμε λίγο, επειδή αυτά τα φαινόμενα τα οποία εμεί ονομάζουμε ακραία για την Κύπρο τουλάχιστον. Ναι. Ε, συνεχίζονται και φαίνεται ότι προηγουμένω, επειδή μιλούσαμε και με τον Διευθυντή τη Μετρολογική Υπηρεσία, μα είχε αναφέρει ότι είναι παρατεταμένο αυτό το κλίμα, το βαρο, βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει την περιοχή. Δηλαδή, ξεκίνησε από τι αρχέ αυτή τη εβδομάδα, θα συνεχιστεί για το Σαββατοκύριακο και από τη Δευτέρα θα έχουμε μάλλον ε, άλλο παρόμοιο βαρομετρικό. Κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει εδώ στην Κυπροαλίφια. Τι έχει αλλάξει και τι υποδεικνύουν οι δικέ σα οι κύριε ναι. Κοιτάξτε, τώρα είναι πολύ δύσκολο να. Ένα συγκεκριμένο επεισόδιο να πούμε ότι οφείλεται στι κλιματικέ αλλαγέ. Ναι. Εμεί αυτό που κοιτάμε είναι γενικέ τάσει. Η αλήθεια είναι ότι παρατηρούμε πιο συχνά τέτοια φαινόμενα. Mm -hmm. Και του ανεμοστρόβιλου, γιατί πριν από λίγο καιρό είχαμε και είναι. πριν ένα μήνα περίπου, που κατέστρεψε μάλιστα και αρκετά υποστατικά mm -hmm. Και έστειλε μεσό και πάλι, ε, προχθέ mm -hmm. ε, παρουσιάστηκε το ίδιο φαινόμενο. Τέτοια επεισόδια συνέβαιναν και στο παρελθόν, είναι φυσιολογικά. Mm -hmm. Αναμένουμε με συχνότητα. Με τέτοια... Τέτοια... συχνότητα ίσως όχι με τέτοια συχνότητα. Αυτό που περιμένουμε είναι ότι με την αύξηση θερμοκρασία, η οποία οφείλεται κυρίω στι ανθρώπινε δραστηριότητε, ολόκληρο το σύστημα, το, mm -hmm. το κλιματικό του πλανήτη μα θα έχει περισσότερη ενέργεια. Ναι. Mm -hmm. Το ίδιο θα συμβεί και στη Μεσόγειο, αυξημένε θερμοκρασίε και στη θάλασσα. Οπότε αυτά τα συστήματα θα τροφοδοτούν με περισσότερη ενέργεια και ενέργεια. Η ενέργεια αυτή, είναι... πώ μεταφράζεται, δηλαδή πώ θα διοχετεύεται αυτή η ενέργεια με τέτοιου είδου φαινόμενα. Με τέτοιου είδου φαινόμενα και σε με τέτοιου είδου φαινόμενα. ένταση και σε παράταση χρόνου. Ακριβώ. Ναι. Ναι. Για τη δική μα την περιοχή, τι, τι βλέπουν, τι υποδεικνύουν οι μελέτε. Παρόλο που τα μοντέλα μα και οι παρατηρήσει που έχουμε από το πρόσφατο κλίμα. κλίμα με βάση τα δεδομένα ναι, που διαθέτουμε. Μα δείχνουν μια τάση προ uh, πιο ξηρό κλίμα μας για την περιοχή τη δικιά μα. Παρ' όλα αυτά, συγκεκριμένα επεισόδια, λόγω αυτού που σα προείπα ότι θα υπάρχει περισσότερη ενέργεια στο σύστημα, ενδέχεται να είναι και πιο έντονα. Ναι. Και πιο καταστροφικά. Ξηρό κλίμα εννοείται την θερινή περίοδο κατά του. Την... Όχι και την υγρή περίοδο. Για την υγρή Οι είναι προ μείωση τη βροχόπτωση. Mm -hmm. Μάλιστα. Μείωση τη βροχόπτωση, αλλά όταν θα ξεσπάνε τέτοιου είδου καιρικά φαινόμενα, θα είναι έντονα. Λέτε. Ενδέχεται να είναι πιο έντονα. Ναι, Όλο αυτό συμβαίνει επειδή Ξέρουμε ότι η Κύπρο μπορεί να μην εντείνει σε αυτόν τον βαθμό όπω άλλε μεγαλύτερε χώρε, όπω mm -hmm. η Αμερική, όπου ληφθήκε mm -hmm. και η απόφαση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλτ Τραμπ, για να μην συμμετάσχει ακριβώ στο πρόγραμμα για την προστασία του πλανήτη και μείωση των ρήπων. Ε, δεν είναι πλέον δέσμευσή του. Ε, στην Κύπρο δεν έχουμε τόσο μεγάλο, δεν συντείνει τόσο πολύ ε, το, η εδώ, η ανθρώπινη δραστηριότητα στην αύξηση αυτών των κλιματικών αλλαγών και της καταστροφής του πλανήτη. Υπάρχουν όμως παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την περιοχή μας και αφορούν στην ανθρώπινη δραστηριότητα, κύριε Ζήτη. ποιοι ε, είναι αυτοί τους, έχετε ε, απομονώσει και πώς μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπία γενικότερα. Παράγοντες, εντάξει, Κύπρος μπορεί να είναι μια μικρή χώρα σε πληθυσμό, η βιομηχανική δραστηριότητα είναι περιορισμένη. παρόλα αυτά, όμω, κύρια πηγή ενέργεια για το νησί μα είναι τα ορυκτά καύσιμα. Ναι. Επομένω, συνεισφέρουμε και εμεί με τον τρόπο μα, έστω και λίγο. Επίση, έχουμε και κάποιε δεσμεύσει. Να πάμε στο θέμα των δεσμεύσεων. γιατί ναι. είμαστε είμαστε μέλο δηλαδή. τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολύ αυστηροί όροι και στόχοι, του οποίου θέλοντα και εμεί πρέπει να του πετύχουμε. Mm -hmm. Μάλιστα. Και επειδή δεν πιάνουμε τους στόχους και ε, μάλιστα θα ε, έχουμε και τις ανάλογες κυρώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε το ορόσημο το χρονικό του 2020. Έτσι. Ναι, ενδέχεται να μάλιστα. μπουν για κάποια πρόστιμα στην Κύπρο και σε άλλες χώρες, δεν είναι μόνο η Κύπρος. Mm -hmm. Παρόλα Παρ' όλα αυτά, λόγω αυτών των δεσμεύσεων, νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Εγώ προσωπικά είμαι λίγο αισιόδοξο. Μάλιστα. Ναι. Είστε αισιόδοξο τελικά, εσεί. Ε, το ε ό, το ό, ό,τι αφορά τι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει ω Κύπρο. Ναι. Για μείωση των πόσο εκπομπών. πόσο μπορούν να συντείνουν αυτή η οθέτηση τη ε, πρακτικής πρακτική και τη ε, φιλοσοφίας φιλοσοφία ε, πιο φιλική προ το περιβάλλον πολιτική. Mm -hmm. ε, που αφορά και στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, κύριε Ζήτη. Θέλω να μου πείτε, να εξηγήσουμε λίγο το διαδικαστικό κομμάτι και τι μπορεί σε βάθο χρόνου να βοηθήσει το δικό μα το νησί. Ναι, κοιτάξτε, σε βάθο χρόνου, άμα στοιχήσουμε με του τωρινού ρυθμών εκπομπών, ολόκληρο ο πλανήτη και η περιοχή δικιά μα ενδέχεται να, σύμφωνα με τι μελέτε δικέ μα και τα μοντέλα μα, οι οποίε είναι σύμφωνε και με άλλα ναι. κέντρα ερευνών στο εξωτερικό, η θερμοκρασία του πλανήτη μα θα γύρω στου 5 βαθμού Κελσίου. Mm -hmm. ίσως και περισσότερο, αν στοιχήσουμε με του τωρινού ρυθμού ναι. εκπομπών. Μάλιστα. Εφόσον λάβουμε κάποιε δράσει, μειωθούν δραματικά οι εκπομπέ. Ε, και άλλες δράσεις ε, παρόμοιε, ναι, ναι, ναι. αυτή η, η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να περιοριστεί στον 1,5 βαθμό που είναι πολύ σημαντικό. Mm -hmm. Δηλαδή υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωση. βελτίωσης. Yeah. Απλά απαιτεί πολύ σημαντικές και πολύ αυστηρές δράσεις. Το γεγονός ότι είμαστε πετρελοεξαρτόμενοι. Mm -hmm. Δηλαδή η κύρια πηγή ενέργεια είναι ο μαύρος χρυσός, το πετρέλαιο. Mm -hmm. Πόσο πολύ συντείνει αυτό προς την καταστροφή του περιβάλλοντος. Νομίζω είναι νούμερο ένα Λόγο για τον οποίο υπάρχει αυτό το έντονο φαινόμενο θερμοκηπίου θερμοκηπείου, mm -hmm. στο οποίο έχει συνεισφέρει ο άνθρωπο τι τελευταίε δεκαετίε, έστω και τουλάχιστον και αιώνα, πούμε, μπορούμε ας... να πούμε. Ε, τέτοια, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένω ότι τέτοιου είδου φαινόμενα είχαμε, στο παρελθ, είχαμε και στο παρελθόν. Mm -hmm. πόσο, πιο, πόσο πιο παλιά ε, παρουσιάζονταν τέτοιου είδου ε, καιρικέ εκρήξει, να τι πω. Mm -hmm. ε, ε, όπου βλέπαμε να επηρεάζεται σε τόσο ε, μικρό χρονικό διάστημα, ε, δηλαδή από τη μία μέρα στην άλλη η εναλλαγή του σκηνικού στον καιρό, και να είχαμε ας πούμε, φυσικές καταστροφές όπως τις τελευταίες τρεις ημέρες, κύριε Ζητή. Τι, τι υποδεικνύουν τα δικά σα τα στοιχεία για το παρελθόν και αν είναι από το πρόσφατο παρελθόν που μιλάτε ή πολύ πιο παλιά, πότε τοποθετείτε. Προφανώ και δεν έχουμε μετρήσει ναι. πάρα πολύ παλιέ. Θα έλεγα τον τελευταίο αιώνα για την Κύπρο έχουμε συστηματικέ μετρήσει μετεωρολογικών παραμέτρων και μπορούμε να μιλήσουμε με ακρίβεια mm -hmm. για τέτοια φαινόμενα. Ε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υπάρχουν δεδομένα αξιόπιστα. Ευτυχώ υπάρχει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, υπάρχουν άλλα, άλλοι κρατικοί φορεί, το Τμήμα Ανάπτυξη δάτων. Τα οποία συστηματικά κρατάνε κάποια αρχεία mm -hmm. μετεωρολογικών παραμέτρων και μα βοηθάνε και εμάς να, να δούμε κατά πόσο είναι αξιόπιστε οι μελέτε οι δικέ μα. Mm -hmm. Θα έλεγα ότι τέτοια φαινόμενα συνέβαιναν και στο παρελθόν. Ναι. Οι επιπτώσει τέτοιων φαινομένων που έχουν αυξηθεί προφανώ και λόγω τη. εννοείται οι καταστροφέ, απ' ναι, το Λόγω φαινόμενο. του τρόπου με τον οποίο χτίζουμε το πώ επεμβαίνουμε στο φυσικό περιβάλλον. Mm -hmm. Άρα υπήρχαν, τέτοι... υπήρχαν πάντοτε τέτοιου είδου φαινόμενα καιρικά. Απλά... Το μέγεθο τη καταστροφή εννοείται είναι μεγαλύτερο. Ίσως θα συναντάμε και πιο συχνά. Είναι κάτι το οποίο μελετάμε, είναι μελέτε που γίνονται τώρα. Mm. Υπάρχουν ενδείξει ότι η συχνότητά του έχει αυξηθεί. Μάλιστα. Ε, όταν λέτε ότι θα είναι πιο ξηρό το κλίμα, mm. μπορείτε να μα εξηγήσετε ακριβώ τι επιπτώσει θα έχει αυτό στην uh, ανθρώπινη ζωή, Επιπτώσει θα είναι σημαντικέ. Δηλαδή, α πούμε, έχουμε. Ε, πέραν από τα καιρικά φαινόμενα, δημιουργείται ένα κλίμα άπνοια, δηλαδή αυτό που λέμε ότι βγαίνουμε έξω και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Έτσι, πιο πρακτικά, για να καταλάβει ο κόσμο mm -hmm. ε, από την ατμόσφαιρα που μα ε, περιβάλλει. Κοιτάξτε, όταν λέμε ξηρασία, εννοούμε λιγότερε βροχοπτώσει, mm -hmm. ένα περιορισμό τη βροχερή περίοδο του έτου. Αυτό έχει άμεση επιπτώσει όσον αφορά ε, του υδάτινου σπόρους, yeah. τι καλλιέργειε, τα οικοσυστήματα. Mm -hmm. Επομένως ενδέχεται να, εάν δεν θα υπάρξουν τόσες βροχοπτώσεις, να υπάρξει περαιτέρω ζήτηση για αφαλάτωση. Ναι. Όπου τα συστήματα της αφαλάτωσης mm -hmm. ε, δεν είναι εγγύηση ότι μπορούν πάντοτε να λειτουργήσουν σε τέτοιο βαθμό που να, την ποιο... ε, να είναι εγγύηση για την ποιότητα της καθαρότητας αν θέλετε, του νερού, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό. Ε, μπορεί να προκύψουν οποιαδήποτε προβλήματα στη διαδικασία αυτή τη αφαλάτωση mm -hmm. που να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού, δεν είναι έτσι. Σίγουρα ένα ποσοστό δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε μόνο στο αφαλατωμένο νερό. Ναι. Πάντα χρειαζόμαστε και το νερό τη βροχή, το οποίο συλλέγουμε στα φράγματα, το οποίο εμπλουτίζει του υδροφορεί. Mm -hmm. Πάντα θα εξαρτόμαστε και από αυτό. <ΣΣ> και δεν είναι μόνο, είναι και καλλιέργεια σα ναι. πω, δεν είναι μόνο. Πάντοτε, ναι. ναι. Υπάρχει, κύριε Ζήτη, ένα ε, ε, χρονικό έτσι, όριο που βλέπετε εσείς ότι τοποθετείτε, αν το έχετε τοποθετήσει μάλλον, ε, για, να, για την παρουσία αυτού του είδους των φαινομένων, των πιο ακραίων φαινομένων στο κλίμα της Κύπρου. Δηλαδή θέλω να πω, εάν συνεχίσουμε με, τις, ε, με την καθημερινότητά μας, με τις παρούσες συνθήκες, mm -hmm. με τις ίδιες νοτροπίες, με την ανθρώπινη παρέμβαση, ωραία, στα επόμενα πέντε χρόνια θα παρατηρηθεί αυτή η αλλαγή, η περαιτέρω ξερασία στο κλίμα τη Κύπρου. Πώ το βλέπετε εσεί, πώ ναι. το έχετε τοποθετήσει αυτό, Τα μοντέλα μα προτείνουν ότι αυτή η αλλαγή στο, στο κλίμα θα είναι πολύ πιο έντονη μετά τι δεκαετίε του 2030 και μετά, και έπειτα. Γιατί υπάρχει μια συσσόρευση και του διοξιδίου του Άνθρακα και του ποσού αυτού τη θερμότητα, το οποίο δεσμεύει ο ωκεανό, περισσότερο ποσό αυτή τη mm -hmm. επιπλέον θερμότητα, mm -hmm. λόγω του φαινομένου θερμοκηπίου. Προ το παρόν διοχετεύεται στου ωκεανού. Γύρω στο 90% είναι αυτό. Επομένω, θα υπάρξει ένα κορεσμό και θα δούμε με την πάροδο των ετών να υπάρχει εντονότερο αυτό το φαινόμενο τη παγκόσμια θέρμανση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζήτη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα εδώ στο στούντιο. Να είστε και εσεί καλά. Σα ευχαριστούμε. Πάμε, κυρίε και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Να δούμε το θέμα αυτή τη ρωσική προειδοποίηση από την κυρία Ζαχάροβα, την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών προ την Κύπρο για την περαιτέρω στρατικοποίηση του νησιού και τι σχέσει τη Κυπριακή Δημοκρατία με τι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση έχει απαντήσει για του εκπροσώπου τη, ο Μάριο Παπαϊλία. Θα μα μεταφέρει τι δηλώσει του κυβερνητικού εκπροσώπου που έγιναν στην υπογραφή του βιβλίου συλληπιτηριών για το θάνατο του George Bush στην Αμερική.